Honor 10 έκανε τον τεπούτο του πρόσφατα στην αγορά της Ευρώπης και παρουσιάστηκε επίσημα σε μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ειδικά για το προϊόν η κινέζικη εταιρεία Honor στο Λονδίνο στην Αγγλία. Στο Insomnia, λίγες μέρες πριν, είχαμε το κινητό στα χέρια μας για ένα μικρό διάστημα και εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία, ετοιμάσαμε μια μικρή παρουσίαση επί ελληνικού εδάφους. Η κινέζικη εταιρεία ακολούθησε σχεδόν κατά γράμμα τη τάση εποχή και έτσι εφοδίασε το κινητό με τεχνητή νοημοσύνη, με διπλή κυρία κάμερα, με μακρόστονη οθόνη με εγκοπή ή αν θέλετε με notch και έντυσε τη συσκευή με ανθεκτικό γυαλί που συνδύασε με αλουμινένιο πλαίσιο. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος στο Honor 10 είναι το ξεχωριστό χρώμα της τρισδιάστατης γυάλινης πλάτης που συγκεκριμένη έκδοση με την ονομασία Phantom Blue, ανάλογα τη γωνία που κοιτάζει τη συσκευή και το φωτισμό, διάφορες αποχρώσεις του μπλε συναντούν αρμονικά εκείνες του mauve χρώματος. Η οθόνη τεχνολογίας LCD IPS που προστατεύεται από Gorilla Glass επιδεικνύει αναλογία πλευρών 19 ένατα και έχει διαγώνιο 5,84 ιντσών και υποστηρίζει ανάλυση 2280x1080 pixels. Είναι αρκετά φωτεινή ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό και στον ήλιο και προσφέρει καλό επίπεδο αντίθεσης και ζωντανά χρώματα. Στο σημείο που βρίσκεται η εγκοπή έχουμε το ακουστικό, τον αισθητήρα εγκύτητας και την κάμερα για selfies. Αν δεν σας αρέσει το notch, μπορείτε πάντως να το καμουφλάρετε. Στο κάτω μέρος στην πρόσωψη βρίσκεται ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπέρηχων και σε αντίθεση με άλλες λύσεις στην αγορά βρίσκεται κάτω από το γυαλί. Η εταιρεία μάλιστα υποστηρίζει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με βρεγμένα χέρια, ενώ επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το χειρισμό της συσκευής. Εκτός από τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο χρήστης του Honor 10 έχει στη διάθεσή του και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που λειτουργεί ταχύτατα και αποτελεσματικά. Μπορεί να είναι μια όμορφη συσκευή, όμως το Honor 10 διακρίνεται και για το υψηλό επίπεδο του εξοπλισμού του με 4GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου, δυνατότητες Dual SIM, NFC που χρησιμεύει για τη μεταφορά αρχείων αλλά και για πληρωμές, GPS, Wi-Fi 802.11abgnac, Dual Band, Wi-Fi Direct και Wi-Fi Hotspot, καθώς και υπέρυθρες. Η μπαταρία των 3400 mAh μπορεί να φορτίσει επίσης το 50% μέσα σε 25 λεπτά, χάρη στην υποστήριξη γρήγορης φόρτισης. Η USB Type-C υποδοχή στο κάτω μέρος συσκευής συνοδεύεται από το μικρόφωνο, το ηχείο, καθώς και από μια κλασική υποδοχή 3,5 χιλιοστών για headphones που μαζί με τον 32-bit DAC AK4376A θα εκτιμήσουν όσοι έχουν κάποιο καλής ποιότητας ζευγάρι ακουστικών. Στο εσωτερικό του Honor 10 βρίσκουμε το γνωστό από τη σειρά Mate 10 και P20 System on Chip της High Silicon Kirin 970, το οποίο όχι μόνο ενσωματώνει οκταπύρινο επεξεργαστή και 12πύρινη GPU, αλλά και Dual ISP για τις κάμερες και Dedicated NPU ή αλλιώς Neural Processing Unit. Η συγκεκριμένη μονάδα, που αποτελεί βασικό στατικό της τεχνητής νοημοσύνης, φροντίζει για τη βελτίωση της απόδοσης σε συγκεκριμένες εργασίες, βοηθάει στην ομαλή συμπεριφορά της συσκευής λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθειες του χρήστη και άλλα. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη επίσης, αναγνωρίζεται το αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά από το διπλό σύστημα φακών και εφαρμόζονται διάφορες βελτιστοποιήσεις ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερο. Όσον αφορά στις κάμερες που είναι AI assisted, η εμπρόσθετα για selfies βασίζεται σε αισθητήρα 24MP, ενώ η κύρια διπλή κάμερα στο πίσω μέρος βασίζεται σε έναν αισθητήρα RGB στα 16MP και σε έναν μονοχρωματικό στα 24MP. Και στις δύο περιπτώσεις το διάφραγμα στο σύστημα φακών είναι f1.8. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στις φωτογραφίες του για να απολαμβάνει πιο ζωντανά χρώματα, διάφορα εφέ, ακόμα και επαυξημένης πραγματικότητας, ή να βελτιώσει τα πορτρέα του χρησιμοποιώντας θόλωμα στο παρασκήνιο ή καλοπισμό. Επίσης η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει και στις φωτογραφίσεις με χαμηλά επίπεδα φωτισμού. Το λογισμικό της συσκευής βασίζεται στο τελευταίας γενιάς Emotion UI και στο Android 8 Oreo, που γνωρίσαμε από τις τελευταίες ναυαρχίδες της Huawei και είναι εύχριστο και με ιδιαίτερα ομαλή και στρωτή συμπεριφορά, ενώ παράλληλα είναι πλούσιο σε χαρακτηριστικά και με πολλές δυνατότητες στον τομέα της εμφάνισης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ασφάλειας. Περισσότερα για τη συσκευή όμως θα πούμε στο πλήρες review.